Αυτές οι εικόνες επικράτησαν πριν λίγες μέρες στα Βορίζια, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Είδαμε όμως με τις τελευταίες βροχοπτώσεις που γίνανε, παρόλο που η ποσότητα του νερού δεν ήταν τόσο μεγάλη που να είναι επικίνδυνη, ήδη δημιουργήσανε προβλήματα. Δηλαδή, μπορούσαμε να πούμε ότι οριακά σταματήσαμε κάτω από το κόκκινο. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι άμεση παρέμβαση στα Βορίζια. Στην περίπτωση εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων, κάτοικοι τρέμουν με φόντο και τα καθάριστα ρέματα. Τους κινδύνους που ελοχεύουν στην περιοχή περιγράφει ο Δήμαρχος Φεστού, καθώς όπως εξηγεί, δύο λάκοι που ανοίχτηκαν για να συγκρατούν μεγάλες ποσότητες νερού έχουν γεμίσει από φερτά υλικά. Παλιότερα λοιπόν αυτό που είχαν κάνει σαν προσωρινή λύση ποια είναι? Να ανοίξουν δύο πολύ μεγάλους λάκους, οι οποίοι σε πρώτη φάση να δέχεται τη μεγάλη ποσότητα νερού, ώστε το νερό που θα περνάει μέσα από τον οικισμό να είναι πολύ μικρότερη και έτσι να μην υπάρξει, να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Αυτοί οι λάκοι δυστυχώς έχουν γεμίσει από φερτά. Είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε μία μελέτη για μία πλέον οριστική λύση, το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του ρέματος, του φαραγγίτη που λένε εκεί πέρα στο χωριό, γιατί κατεβαίνει μέσα από το φαράγγι στα Βορίζια. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Φεστού, θα υπάρξουν παρεμβάσεις σε Βορίζια, Μάταλα και σε άλλα ρέματα του Δήμου. Δεν εντοπίζεται το πρόβλημα μόνο στις Μοίρες, στο Τιμπάκι. Έχουμε ρέματα τα οποία περνάνε και από τα Μάταλα και από τα Βορίζια, από διάφορα χωριά, στα οποία μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Με μικρές εργολαβίες έχει ξεκινήσει ο καθαρισμός των ρεμάτων στα Καπαριανά, στα Μάταλα, στα Βορίζα που είχαμε ένα πρόβλημα με τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις και είμαστε εν αναμονή της μεγάλης εργολαβίας των 4.800.000 ευρώ. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ελεκτικό. Περιμένουμε την έγκριση του ελεκτικού να υπογραφεί σύμβαση με τον εργολάβο και να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες της μεγάλης εργολαβίας. Την ίδια ώρα απομακρύνεται ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στις Μοίρες, καθώς καθαρίστηκαν αρκετά ρέματα εντός του αστικού ιστού. Και όλα αυτά μετά από αρκετά χρόνια. Η άναρχη δόμηση έχει φέρει τα αποτελέσματα αυτά. Έχουν καλυφθεί και ρέματα, έχουν καλυφθεί και κανάλια, όλα αυτά. Εμείς λοιπόν στην περιοχή αρμοδιότητά μας έχουμε τρία κεντρικά κανάλια αντιπλημμυρικά, τα οποία φέτος τα έχουμε καθαρίσει απόλυτα. Αυτή τη στιγμή έχουν καθαριστεί σχεδόν τα ρέματα που περνάνε μέσα από την περιοχή των Μοιρών. Υπάρχει μια προσπάθεια σύντομα να καθαριστεί το ρέμα, παρόλο που έχει καθαριστεί εν μέρη από μηχανήματα του Δήμου στα Μάταλα. Χρειάζεται όμως μια πολύ μεγαλύτερη παρέμβαση για να πούμε ότι το ρέμα αυτό έχει καθαριστεί στο 100%. Είμαστε στο Γεροπόταμο. Αυτό το κανάλι εμπλουτισμού είχε να καθαριστεί 10 χρόνια. Ήταν μπαζωμένο από χώματα. Όπως βλέπετε, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Από το νέο έτος θα καθαριστεί και ο Γεροπόταμος στο πλαίσιο μεγάλης εργολαβίας της περιφέρειας Κρήτης. Ο Γεροπόταμος είναι ένα δείγμα του πολιτισμού μας. Και ο πολιτισμός μας τι λέει? Σκουπίδια, πλαστικά και όλα τα σχετικά.